Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 7x7. Θα δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας για τα Επτάνησα, αλλά και με ζωντανές συνδέσεις θα σταθούμε σε σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τα Ιόνια νησιά. Πρώτα, να ξεκινήσουμε τη συνάντηση με την οποία είχαν μικρή νησιωτική δήμη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί, θα δείτε αυτά τα οποία μας δήλωσαν οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τα μεγάλα ζητήματα 42 μικρών νησιωτικών δήμων έφτασαν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους δημάρχους 42 μικρών δήμων της χώρας, καταγράφοντας τις τοποθετήσεις τους και τις αγωνίες τους. Μόνο στα 40 νησιά που εκπροσωπούνται σήμερα, οι συνολικές επιχορηγήσεις αγγίζουν σχεδόν τα 500 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 από το πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο, όπως θα μας πει και ο Υπουργός στη συνέχεια, υπερεκπροσωπούνται τα μικρά νησιά, από τα Υπουργεία, από το ΕΣΠΑ. Σε λίγο θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δρομολογείται και ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το Νέαρχος, είναι ένα ταμείο για ειδικά τοπικά έργα, σε δίκτυα ίδρευσης, σε μονάδες αφαλάτωσης τόσο σημαντικές για τα νησιά μας, στη διαμόρφωση λιμένων, αλλά και σε έργα ανανεώσιμων πηγών. Η υποστελέχωση και τα συγκριτικά μειονεκτήματα της νησιωτικότητας κυριάρχησαν σε μια συζήτηση που διήρκησε 4 ώρες. Σε μια περίοδο που τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πράγματι πάρα πολλά, θα πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αποκλεισμού από αυτά των μικρών και υποστελεχωμένων δήμων που χωρίς τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν να συντάξουν ακόμα και απλής φύσεως μελέτες και δεν διαθέτουν καμία τεχνοκρατική και χρηματοδοτική επάρκεια. Ο Δήμαρχος Παξών έθεσε στον Πρωθυπουργό το αίτημα εκπροσώπησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Από τις 41 έδρες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, καμία δεν αντιστοιχεί στο Δήμο Παξών. Και αυτό είναι μια ενδοπεριφερειακή ανισότητα, ακραία κατά τη γνώμη μου. Ούτε ένας, ξεκινώντας από την κυρία Περιφερειάρχη μέχρι τον τελευταίο Περιφερειακό Σύμβουλο, που να έχει αντίρρηση το να υπάρξει μία έδρα από τις 41 που θα δίδεται στο Δήμο Παξών. Η υγειονομική κάλυψη αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο για την νησιωτική Ελλάδα, αφού δεν είναι λίγες φορές που οι προκηρύξεις για την στελέχωση των δομών υγείας δεν έχουν ανταπόκριση. Το θέμα των γενικών γιατρών, γιατί αγροτικούς γιατρούς έχουμε, αλλά κανένας, παρόλο που προκηρύσσονται οι θέσεις, τα μικρά δικά μας ιατρία δεν θέλει να έρθει μόνιμος, γιατί όλοι κοιτάζουν την εξέλιξη της καριέρας τους. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά έθεσα στον κύριο Πέτσα το θέμα του Αντώνη Τρίτσι. Ήδη έχουμε πάρει το 50% με ένα έργο οδοποίησης 3.300.000 ευρώ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Η συνάντηση των Δημάρχων με τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η κυβέρνηση για να βρεθεί κοντά στους μικρούς δήμους της χώρας. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός είχε προχωρήσει σε ανάλογη πρωτοβουλία, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τους Δημάρχους των μικρών ορεινών δήμων της χώρας. Και θα ξεκινήσουμε τώρα από τη Ζάκυνθο, εκεί που θα δούμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Τάσο Τζίμι, σχετικά με τη συζήτηση που είχε ξεσπάσει σχετικά με τον Αλεξάνδρο Ρώμα. Είδαμε μάλιστα ότι έχετε προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Κύριε Τζίμι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση? Καλησπέρα, κύριε Καποδίστρια. Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι και πιστεύω ότι είναι και ουσιαστικοί. Είναι και ο λόγος που κατεβήκαμε σε εκλογές τον Νοέμβρη. Και από τότε η πίεση που κάνουμε είναι να έχουμε τουλάχιστον ένα πρόσωπο στην πόλη Τζακύρθου, ένα χαμόγελο. Πράγμα που δεν συμβαίνει, γιατί είναι ο μοναδικός νομός, πιστεύω, στην Ελλάδα που δεν έχει πεζόδρομο. Δώσαμε μια περίοδο χάριτος περίπου 6 μήνες, μετά από πολλές δεκάδες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, τοπικών συμβουλίων της πόλης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, έχουμε φτάσει αισίως στη μέση του Ιουνίου και δεν έχουμε καμία απόφαση από τον κύριο Δήμαρχο, όπου πιστεύω ότι θέλει να κλείσει την Αλεξάνδρου Ρώμα και κατά τα λεγόμενά του δεν βρίσκει τρόπο. Εδώ, να μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή, αφού το θέλει ο ίδιος, υπάρχει αυτή η βούληση. Εσείς έχετε κάνει μεγάλο αγώνα γι' αυτό, θέλει να υπάρξει πεζόδρομος. Πού αισθάνεστε ότι κολλάει, γιατί δεν προχωράει αυτό το αίτημα? Να σας πω την προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει η βούληση, δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό να σκεφτούν ότι η Ζάκυνθο χρειάζεται ένα πεζοδρόμο
Η Ζάκη θα χρειάζεται να βοηθηθεί ο εμπορικός κόσμος, που μετά από πανδημίες και όλα αυτά, να μην λέμε συνέχεια τα ίδια, ο εμπορικός κόσμος της Ζακύνθου και όχι μόνο έχει γονατίσει, έχει ματώσει στην κυριολεξία. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε με τι τρόπο θα τον κλείσουμε, όπως κλείνεται τόσα χρόνια. Με την προϋπόθεση όμως, παράλληλα, να τρέχουμε ώστε να υπάρξει και το ΦΕΚ αυτό που θα μείνει για πάντα η Αλεξάνδρου Ρώμα και όχι μόνο πεζόδρομος. Υπάρχει τρόπος το να την κλείσουν, γιατί η Αλεξάνδρου Ρώμα, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι με πλάκες στρωμένοι, μαρμάρινες, γυαλιστερές. Και από εκεί περνάει ο κόσμος, ο οποίος θέλει να ψωνίσει, και δυστυχώς τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που δεν σέβονται τους τουρίστες μας, ούτε τους συμπολίτες μας, τους ντόπιους, εκεί και που μένουν στην Αλεξάνδρου Ρώμα, δεν τους σέβεται και τους κυνηγάνε με το μηχανάκι. Και το φρένο δεν πιάνει στις πλάκες. Άρα υπάρχει αυτός ο λόγος να κλείσουμε την Αλεξάνδρου Ρώμα, γιατί φέτος η ζέστη σε λίγο ξεκινάει και θα είναι παρατεταμένη και οι πλάκες θα γλιστράνε περισσότερο. Πάντως, να θέσω ένα ερώτημα. Εδώ είδαμε λοιπόν ότι λέτε πως υπάρχει τρόπος να μπορέσει να κλείσει ο δρόμος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι αυτόν τον δρόμο το χρησιμοποιούν πολύ και κάτοικοι της περιοχής. Ακόμα και τουρίστες, σίγουρα, όταν βλέπει ένα κάτοικο κάποιος να διέρχεται με το γιο ταχύ, αισθάνεται πως μπορεί να το κάνει. Ήθελα να ρωτήσω, εδώ σε αυτό είναι χρήσιμο να υπάρξει και φαντάζομαι και ένας διάβλος επικοινωνίας και με τους κάτοικους της περιοχής οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο. Οι οποίοι φαντάζομαι, πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρχει ένας πεζόδρομος, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, βάζει και έναν, αν θέλετε, κανόνα στην πόλη, να το πω, δηλαδή δημιουργεί ένα διαφορετικό κλίμα. Εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχουν επαφές, αν θέλετε, και με συλλόγους κατοίκων και με τοπικές κοινότητες. Εκεί αυτές οι ζητήσεις σε ποιο στάδιο βρίσκονται? Αυτό προείπα, ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο και το σημερινό και το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ λέω για τοπικές κοινότητες κυρίως. Τοπικό Συμβούλιο της πόλης, ο πρόεδρος της πόλης, έχει ψηφίσει αρκετές φορές και έχει ζητήσει να κλείσει η Αλεξάνδρου Ρώμα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ομιλών, έχω κάθε μέρα επικοινωνία και με τους συμπολίτες μου και με τα μέλη της περιοχής. Το 95% θέλουν να πεζοδρομηθεί η Αλεξάνδρου Ρώμα. Το 95% θέλουν να φύγουν τα αυτοκίνητα από εκεί, γιατί έχουμε καταντήσει μια μεγάλη ντροπή. Ποια είναι η μεγαλύτερη ντροπή? Δεν μπορείς να δίνεις άδεια τραπεζοκαθισμάτων στην Αλεξάνδρου Ρώμα και παράλληλα να πηγαίνουν έρχονται τα αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξανακουστεί πουθενά. Αυτό... Αν φύγει μια από αυτές τις περιβόητες γουρούνες που λέμε και πέσει επάνω στον κόσμο που πίνει και απολαμβάνει τον καφέ του, την τυρόπιτά του και όλα αυτά, θα γίνουμε παγκοσμίω ρεζίλοι. Έχουμε πρωτοτυπήσει έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλετε, και αν χρειαστεί να περάσει κάποιο στενοφόρο, κάποια πυροσβεστική, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση, μπορεί να κολλήσει το κομφούζιο. Έχουμε και αυτά. Αυτό, κύριε Καποδίστρια, για την τελευταία επίσκεψη που είχε ο Εμπορικός Σύλλογος εθιμοτυπική στον διοικητή τη πυροσβεστική, μας είπε τούτο. Θα καούν σαν τα ποντίκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα εκεί αυτοκίνητο τη πυροσβεστική. Χαίρομαι για την παρέμβαση, γιατί βάζει και το σημείο και της ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο. Είναι εκεί η περιοριστική και το ΕΚΑΒ μπορεί να χρειαστεί να επιχειρήσουν στην περιοχή κάτι ακόμα. Αν ο δρόμος καταφέρει αυτό το πάνδημα, όπως λέτε, έτοιμα, γιατί όταν μας λέτε ότι 95% θέλει να υπάρξει πεζόδρομος και είναι πραγματικότητα, σε τι βαθμό πιστεύετε μπορεί να ευνοηθεί και η αγορά της Ζακύνθου? Γιατί είπατε και πριν δύο δύσκολα χρόνια, αυτή η αλλαγή τι αλλαγές μπορεί να φέρει? Γιατί φαντάζομαι ότι στην παρούσα φάση κάθε ένεση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είναι όχι απλώς μία ανάση για την επιβίωσή τους, αλλά είναι νομίζω κάτι πολύ παραπάνω. Είναι οξυγόνο ίσως. Χαίρομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που δείχνετε φωτογραφίες ή το βίντεο της Αλεξάνδρου Ρώμα με τραπεζοκαθίσματα και η γουρόνα να περνάει δίπλα από τους τουρίστες ή τους συμπολίτες μας που πίνουν τον καφέ τους. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω και τις φλάκες που γλιστράνε. Να πούμε εδώ ότι κάτι, είναι και πλάνα, γιατί είναι πολλά χρόνια το ζήτημα, πολλών ετών, δεν ίδιο, είναι έτσι. Όχι, το ίδιο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το ίδιο παραμένει. Οι πλάκες εκεί είναι αυτές που γλιστράνε και τα τραπεζοκαθίσματα που παίρνουν κάθε χρόνο την άδειά τους και δεν ξέρω πώς την παίρνουν σε έναν επαρχιακό δρόμο. Ξέρετε κάτι, εμείς δεν τα έχουμε με τη Δημοτική Αρχή. Εμείς έχουμε συνεργαστεί και με τον Επιμελητήριο και με όλους και πάμε πάρα πολύ καλά. Το μόνο πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να μας ακούσει ο Δήμαρχος. Πρέπει να δει ο Δήμαρχος ότι χρειάζεται η πόλη μας έναν πεζόδρομο. Πρέπει να δει ο Δήμαρχος ότι πίσω από τις βιτρίνες των καταστημάτων μας, που βλέπουν τις κούκλες, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά και θέλουν να ζήσουν. Με τον τρόπο που επικρατεί και που μεροληπτούν και έχουμε και διαφυγόντα κέρδη
στην πόλη της Ζακύνθου, η Δημαρχία δεν πάει καλά. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε μετά από 60 μέρες να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, μήπως μας βοηθήσουν. Τι θέλω να πω με αυτό και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Η ανατολική πλευρά της Ζακύνθου έχει πεζοδρομηθεί παρανόμως. Σε εισαγωγικά. Η Αλεξάνδρου Ρώμα, ενώ ανήκει, είναι στο ίδιο ΦΕΚ, δεν πεζοδρομείται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ανατολική πλευρά της Ζακύνθου, δηλαδή η ΚΑΠΑ Ξένου, η Πλατεία Δημοκρατίας και μπροστά από το μουσείο που είναι δρόμος, τους δίνει το δικαίωμα να έχουν τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα. Και πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος. Γιατί δεν δίνει το δικαίωμα και στην 21η Μαΐου και στην Αλεξάνδρου Ρώμα? Στην πάνω πλευρά, που είναι πεζόδρομος, υπάρχει ένας τεράστιος συνωστισμός ανθρώπων. Κάντε ρεπορτάζ να δείτε. Τα κρούσματα στη Ζάκυνθο φτάσανε ισχύω στα 68. Είναι πρόβλημα σοβαρό αυτό. Αντί να τους δίνουμε άπλες και δρόμους να περπατάει ο κόσμος, τους συνωστίζουμε όλους μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον. Και προσέξτε, από φέτος δεν έχει Ζάκυνθο κορονοκλινική, κορονοξενοδοχείο, συγγνώμη. Είναι μόνο το νοσοκομείο μας. Ήδη έχουμε 68 άτομα. Πού θα βγει αυτό? Όσο για την ερώτησή σας, πόσο τα μέλη μας, οι εμπόροι μας θα ανακουφιστούν με αυτά, θα σας πω με ένα απλό παράδειγμα. Θυμηθείτε πώς ήταν η Αλεξάνδρου Ρώμα, είσαστε πολύ μικρότερος από η Αλεξάνδρου Ρώμα, η Ερμού, και πώς είναι σήμερα η Ερμού. Η Ερμού με τα αυτοκίνητα, έβλεπε παράδειγμα 1000 άτομα, η Ερμού πεζόδρομος, η Ερμού της Αθήνας πεζόδρομος, βλέπεις 100.000 άτομα. Να είσαι σίγουρος θα ανακουφιστεί ο κόσμος μας και οι συμπολίτες μας. Έχετε δείξει αυτό. Πριν σας αποδεσμεύσω, απλά επιτρέψτε με ένα σχόλιο. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση και η οδηγία όμως των οχημάτων, γιατί εφόσον τους δίνετε αυτή τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε και αυτοί, την αξιοποιούν. Πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση, νομίζω. Αυτό λέτε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα, πλέον με αυτούς τους κανόνες, να συμμορφωθούμε όλοι με το δικό σας ετοιμένο πεζόδρομος. Το λέω γιατί και κάποιος ο οποίος περνάει από εκεί, όταν έχει αυτή την ελευθερία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να θέλει να ικανοποιήσει μια ανάγκη του. Ξέρουμε ότι κυκλοφοριακά πάντα, ειδικότερα το καλοκαίρι, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση η οποία θα τηρηθεί σαν Ευαγγέλιο από κατοίκους, επαγγελματίες και από όλους προκειμένου να επέλθει της ισορροπίας στο νησί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ενδεδόμενος της ευκαιρίας αυτής να πω, αν έχω ένα λεπτό, ότι καλό είναι, μου δώσετε μια καλή ατάκα να παρακαλέσω τους Ζακυνθινούς να μην περνάνε από την Αλεξάνδρου Ρώμα. Πρέπει να σεβαστούμε αυτούς που τους περιμέναμε 2 χρόνια λόγω COVID να έρθουν εδώ για να μας αφήσουν τον οβολό τους. Και να σας πω και τούτο να τελειώνουμε, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε στείλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση ολοκληρωμένο φάκελο να μας δώσουν την έγκριση με 26.000 ευρώ να βρούμε χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ και σήμανσης. Δυστυχώς παρήλθε η ημερομηνία και έχει πάει αυτός ο φάκελος στο σιτάρι, που σημαίνει ότι η σημερινή δημοτική αρχή, αν θέλει να τρέξει το θέμα, αφού το παράτησε, πρέπει να κάνει πάλι διαβούλευση, πάλι δημοτικό συμβούλιο, και δεν μας φτάνουν 2 χρόνια. Γι' αυτό επιμένουμε, φωνάζουμε και φωνάζουμε. Αφήστε τον εμπορικό κόσμο να ζήσει. Πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να ζήσουμε. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ, ευχαριστώ πολύ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Περνάμε τώρα στην Κέρκυρα και στην υπογραφή της σύμβασης για το εμβληματικό κτίριο της Βίλα Ρώσα. Πλέον υπάρχει ανάδοχος, υπάρχει σύμβαση η οποία υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες. Και θα σταθούμε και σε αυτό το ζήτημα αμέσως μετά το ρεπορτάζ με ζωντανή σύνδεση. Η πιο ιστορική υπογραφή στην ιστορία της Κέρκυρας μπήκε και αφορά στο έργο της αποκατάστασης της θρυλικής Βίλα Ρώσα. Είναι το μεγάλο σπίτι της οικογένειας Νικολάου, η οποία σηματοδότησε την βιομηχανική τότε εποχή της Κέρκυρας, μια αφούσα επιχείρηση, με εξαγωγές σε όλη τη γύρω περιοχή, γύρω στα Βαλκάνια, και η οποία έδωσε το στίγμα της στην κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή της Κέρκυρας. Πιστεύω ότι τέτοια σπίτια, τέτοια μνημεία κοινωνικά και ιστορικά λίγη τόπια. Και συνεχίζουμε τη μεγάλη απορία των Κερκυραίων να δουν την αποκατάσταση αυτού του συμβολικού κτηρίου από κάθε άποψη. Η Βίλα Ρώσα είναι ένα εμβληματικό κτίσμα του 1864, ιδιοκτησίας του Νικόλαου Ασπιώτη, το οποίο είχε αφαιθεί στην τύχη του τα τελευταία χρόνια. Το έργο συμβολίζει το πέρασμα από τη μία εποχή στην άλλη. Ενώ χτίστηκε τη χρονιά που τα Ιόνια νησιά έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Θα υπογράψουμε τη σύμβαση για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης της θρυλικής Βίλας Ρώσα και του περιβάλλοντα χώρου. Είναι ένα έργο εμβληματικό για την Κέρκυρα. Ένα έργο που συμβολίζει το πέρασμα από μία εποχή στην άλλη. Καταρχάς, χτίστηκε το 1864, ακριβώς τη χρονιά που τα Ιόνια νησιά έγιναν μέρος, αναπόσπαστο μέρος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Παράλληλα, είναι η έκφραση της αστικής και οικονομικής ιστορίας της Κέρκυρας. Από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων διασώζεται η Βίλα Ρώσα ως αρχιτεκτονικό μνημείο και συμβολίζει την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κέρκυρας με το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές για το εμβληματικό κτίριο της Βίλα Ρώσα και τώρα θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, το όραμα για αυτό το κτίριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών Μανώλη Ρουφανδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καποδίστρια. Να πούμε καλησπέρα και σε όλα τα Ιόνια. Εμβληματικό έργο, έπεσαν υπογραφές. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου και πότε θα μπορέσουμε να μιλάμε για μια νέα Βίλα Ρώσα? Καταρχήν, είναι ορθά. Είπατε, χθες υπογράφτηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία MITAF ΑΤΕ από τον κύριο Μαντιλαρά Ευστάθη, ο οποίος παρευρέθηκε ως εκπρόσωπο της εταιρείας, με την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, την κυρία Ροδικράτη Ζακαροπούλου. Καταρχήν, πριν μπούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, κύριε Καποδίστρια, να πούμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε το 1864, τη χρονιά που τα Ιόνια νησιά έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ένα κτίριο το οποίο μιλά στις καρδιές του κυριακού λαού και ένα αίτημα χρόνων των κατοίκων της Κέρκυρας να αποκατασταθεί και να δοθεί σε χρήση από το δημόσιο. Έτσι λοιπόν είχε αγοραστεί πριν αρκετά χρόνια από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων το συγκεκριμένο κτίριο. Ξεκίνησαν οι μελέτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αργότερα έγιναν ακόμα, ορίμασαν οι μελέτες από ιδιώτη μελετητή και εμείς το παραλάβαμε στην διαδικασία που ουσιαστικά από την προηγούμενη διοίκηση ουσιαστικά το παραλάβαμε σε μια διαδικασία ολοκληρώματος της μελέτης, την ολοκληρώσαμε, εκδώσαμε την οικοδομική άδεια, το εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ 1420 και το δημοπρατήσαμε. Σημειωτέω δε ότι το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε 7 πρώτου του 2021 και 1,5 χρόνο μετά φτάνουμε στην υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσει αυτό το διετές, αν θέλετε, χρονικό διάστημα της αποκατάστασης αυτού του ιστορικού και διατηρηταίου μνημείου. Το έργο λοιπόν αυτό αφορά στην αποκατάσταση, όπως σας είπα, του διατηρηταίου κτηριακού συγκροτήματος της Βίλα Ρώσα ή αλλιώς της κόκκινης έπαυλης. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι χωροθετημένο σε ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.400 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων η συνολική κάλυψη των κτηρίων επί του οικοπέδου είναι περίπου 500 τετραγωνικά. Συγκεκριμένα υπάρχει το κυρίως κτίριο, το οποίο αποτελείται από ημιυπόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφάνειας 840 τετραγωνικών, το κτίσμα των παλαιών στάβλων περίπου 130 τετραγωνικών και ένα οκταγωνικό περίπτερο στον περιβάλλοντα χώρο. Ο εναπομείναν περιβάλλοντας χώρος που μένει προς χρήση από τους πολίτες είναι περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να έχει ενταχθεί για να έχει χρήση πολιτισμού και ήδη έχει ξεκινήσει η Περιφερειάρχης τις πρώτες συνομιλίες με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ώστε να μπορέσει, γιατί βλέπετε είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο το οποίο έχει πάρα πολλές χρήσεις και πρωταρχικό ρόλο θα έχει ο πολιτισμός. Να σταθούμε σε αυτό, γιατί οπότε ξέρουμε, εδώ είναι και κατόψεις οποίες έχουμε για την μελλοντική Βίλα Ρώσα. Αν μπορούμε να μιλήσουμε μέσα σε λίγα λεπτά για την Βίλα Ρώσα του μέλλοντος. Πολιτισμός στο επίκεντρο. Ποιες είναι οι ιδέες που έχουν κυριαρχήσει και τι περιμένουμε να δούμε για αυτό το κτίριο, το οποίο πραγματικά οι Κερκυραίοι είχαν μια λύπη να το έβλεπαν έτσι, αλλά πλέον νομίζω ότι όλοι μπορούν να έχουν πολλές προτάσεις, αν θέλετε, ή πολλές διαθέσεις για να το δουν να οικοδομείται ξανά. Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η στερέωση. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να λύσει αυτή η εργολαβία. Αφενός να λύσει τα προβλήματα της στατικότητας τα οποία υπάρχουν στο κτίριο, να μπορέσει να διαρρυθμίσει εσωτερικά ώστε τα κτίρια να εξυπηρετούν τις νέες χρήσεις, όπως είπαμε, και να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προδιαγραφές, την πλήρη εκβάθρον, θα έλεγα,
ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα τοποθετηθούν στο υπόγειο του κτηρίου, αλλά ταυτόχρονα να αποκατασταθεί και ο περιβάλλοντας χώρος, ώστε να καλύπτονται πλήρως και λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η εργασία συντήρησης εσωτερικού και εξωτερικού διάκοσμου, αλλά ταυτόχρονα και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Όσον αφορά το δεύτερο σκύλο της ερώτησής σας, κύριε Καποδίστρια, ακόμα δεν υπάρχει οριστική απάντηση στο τι θα στεγάσει. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και πολλές συζητήσεις οποίες κάνει η Περιφερειάρχης. Μία από αυτές τις σκέψεις είναι και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα ήδη. Να στεγαστούν βήματα, δηλαδή, λέμε, ή να μπορέσει να δοθεί ο χώρος για χρήση εργαστηρίων ή μαθημάτων ή με πολιτισμικό προσανατολισμό. Μιλάμε για ψηφιακό μουσείο, μιλάμε για film office, μιλάμε πάντα με γνώμονα τη χρήση του πολιτισμού. Αυτή είναι η κυρίαρχη και αυτή θα παραμείνει ως χρήση. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό ζητούμενο. Κύριε Φωναδέκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Κρατάμε λοιπόν ότι ο πολιτισμός, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα είναι στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τα Ιόνια νησιά και φυσικά θα παρακολουθούμε την πορεία του έργου, το οποίο πότε λέει το χρονοδιάγραμμα πώς πρέπει να ολοκληρωθεί. Σωστά το λέτε. Να τονίσω μόνο που δεν τόνισα, αυτό το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 4.800.000 ευρώ. Είναι ενταγμένο και συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 14-20 και ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι τα 2 έτη. Κύριε Φωναδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή 7x7 σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Στην Κεφαλονιά, τώρα, νησί το οποίο αλήθεια είναι πως έχει εντυπωσιάσει με τις τουριστικές του επιδόσεις. Και αυτό λέμε διότι βλέπουμε και αρκετά κρουαζιερόπλια, μια έκρηξη κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά. Έχαμε και ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η σεζόν και είναι κάτι που σε αυτό την εκπομπή θα το κάνουμε πολύ συχνά, διότι είναι μεγάλο ζητούμενο για την τοπική οικονομία κάθε νησί του Ιουνίου να μπορεί να προσελκύει τουρίστες. Είναι μαζί μας το μέλος της διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Θάξης, ο κύριος Άγγελος Θοδωρακάτος. Κύριε Θοδωρακάτο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη, και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεις κάθε φορά να αναφέρουμε τις επιδόσεις του νησιού. Μέχρι στιγμής είχαμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος την εβδομάδα την οποία μας πέρασε. Ήταν μια, αν θέλετε, ένα άτυπο ξεκίνημα για την τουριστική σεζόν ή είναι κάτι το οποίο έχετε να προσταθεί σε μια ήδη καλή σεζόν που έχει ξεκινήσει? Να δούμε, δηλαδή, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήδη η σεζόν έχει ξεκινήσει. Η σεζόν για την Κεφαλονιά ξεκίνησε από τα τέλη Μαρτίου. Ο Απρίλιος ήταν καλός, όπως και ο Μάιος ακολούθησε με αρκετές πληρότητες για τα ξενοδοχεία και με αφήξεις στο αεροδρόμιο. Αλλά εντάξει, το Αγίου Πνεύματος σίγουρα είδαμε πιο πολύ και από την ελληνική αγορά κάποια κίνηση, είτε με κάποια λεωφορεία που επισκέφτηκα το νησί μας, είτε με μονωμένους επισκέπτες. Ήταν σίγουρα μια τόνωση το τρίμερο, αν και να πω το παράπονό μου ότι λόγω της πρόγνωσης του καιρού κάποιοι ήταν αποτρεπτικό για κάποιους να ταξιδέψουν τελικά. Είχαμε κάποιες ακυρώσεις, είναι η αλήθεια. Αυτό να πούμε ότι και εμείς στα ρεπορτάζ τα οποία κάναμε είδαμε ότι ακόμα και σε περιοχές που υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον, βλέπε Ναύπλιο, βλέπε Ναύπακτος, δηλαδή περιοχές στις οποίες όντως ήταν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία και εκεί ίσως μια διστακτικότητα λόγω του καιρού δεν κατάφεραν τελικά να φτάσουν το 100%. Υπό άλλες συνθήκες, πολλές ερμηνείες κάνουν λόγο ότι ειδικότερα αυτοί οι προορισμοί θα φτάσουν το 100% και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι λίγο πιο πάνω. Τώρα να δούμε τι γίνεται Ιούνιο και Ιούλιο. Εκεί πώς είναι τα πράγματα, τι βλέπετε?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από κρατήσει πάμε, από προκρατήσει σίγουρα πάμε πολύ καλά και για Ιούνιο και για Ιούλιο. Τον Ιούνιο πόσο είναι περίπου, οι προκρατήσει. Κοίταξε, καθημερινά έρχονται αρκετές πίσω στο αεροδρόμιο με γεμάτα αεροπλάνα. Η Βρετανική αγορά παραμένει για μας ως κυρίαρχη αγορά. Εντάξει, βέβαια με κάποια προβλήματα που παρουσιάζει και αυτή λόγω της κατάστασης των αεροδρομίων. Αλλά εντάξει, όσο πλησιάζουμε και προς τον Ιούλιο, σίγουρα αυξάνονται και οι αφήξεις στο αεροδρόμιο και ο κόσμος γενικά στο νησί μας. Τώρα να περάσουμε στον Ιούλιο. Εκεί τι προσδοκίες υπάρχουν? Το λέω αυτό γιατί παραδοσιακά Ιούλιος και Αύγουστος είναι νομίζω οι δύο μήνες στους οποίους περιμένουμε, αν θες, το μεγάλο μπαμ. Δηλαδή εκεί που θα έρθουν τουρίστες από πολλούς προορισμούς, πάντα η Βρετανική αγορά στα Επτάνησα είναι, αν θες, η κυρίαρχη με όρους έτσι αφήξεων και με όρους κατανάλωσης και με όρους και κατανάλωσης. Εδώ τι βλέπουμε στον Ιούλιο, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να κινηθούμε σε επίπεδα, πιστεύετε, του 2019? Είμαι αισιόδοξο ότι ίσως θα τα περάσουμε και τα επίπεδα του 2019, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Από νωρίς είχε αρχίσει να υπάρχει μια υψηλή ζήτηση, η οποία ακόμα και για το 2023 ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουμε και το 2019, αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έχουν προσθεθεί καινούριες πτήσεις και από τη Βρετανία και από τη Γερμανία. Έχουμε νέους προορισμούς που πετούν προς την Κεφαλονιά και ευελπιστούμε σίγουρα σε ένα πολύ καλό Ιούλιο και Αύγουστο. Κάτι τελευταίο το οποίο θέλουμε να ρωτήσουμε, γιατί και αυτό έχει μια έτσι, σημασία. Ακούγαμε πολλές φορές ότι μην κοιτάτε τα νούμερα των αεροπορικών αφήξεων, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι πλασματικά. Και το λέμε αυτό γιατί κάποιος ο οποίος επισκέπτεται την Κεφαλονιά, βέβαια κάπου πρέπει να μείνει, θα μείνει ενδεχομένως, μπορεί και σε ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθος, λέω εγώ. Μπορεί να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, αλλά μπορεί να επιλέγει πιο οικονομικά πακέτα, μπορεί στην αγορά να κινείται πιο φίδωλα, αν θέλετε. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό εσείς στον δικό σας κλάδο το βλέπετε, διότι έχουν αυξηθεί και τα δικά σας λειτουργικά έξοδα, αλλά παράλληλα και ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να συνυπολογίσει πλέον τα καθημερινά του έξοδα για να μπορέσει να κάνει τις διακοπές όπως σχεδιάζει. Κοίταξε, σίγουρα είναι αυτό που λέμε ότι αν κοιτάμε αριθμούς και κεφάλια, πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, βέβαια, το λειτουργικό κόστος στα ξενοδοχεία και όχι μόνο, όπως καταλαβαίνεις, έχει αυξηθεί. Πολλές επιχειρήσεις, αν υπολογίσουμε ότι δουλεύουν τις τιμές του 2019, γιατί δύο χρόνια οι μεγάλοι tour operator δεν δώσαν αύξηση, σίγουρα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Εντάξει, η Κεφαλονιά είναι βέβαια σε μια πλεονεκτική θέση ότι οι πιο πολλές επιχειρήσεις είναι μικρές οικογενειακές, οπότε το λειτουργικό κόστος σίγουρα περιορίζεται. Μπορούν να το περιορίσουν. Αυτό κρατάμε, πιστεύω. Σας ευχαριστήσουμε πάντως πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Σας ελπίσουμε ότι τα στοιχεία των αφήξεων θα μετραπούν, αν θέλετε, και σε αυξημένους τζίρους, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει λείψει πολύ, ήταν δύο δύσκολα χρόνια και βλέπουμε ότι και χαιρόμαστε πως όλα τα νησιά φέτος έχουν υψηλές προσδοκίες από την τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα το νησί σας με τις ιδιαιτερότητες τις οποίες επισημάναμε πιο πριν, δηλαδή την αυξημένη κίνηση στα άγρια Γερόπλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Τώρα θα σταθούμε στο έθιμο της Γκιόστρας, το οποίο είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ζάγκηθο, ένα φανταστικό δρόμενο το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από το Ιόνιο. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες τις οποίες προσέφερε αυτό το μοναδικό έθιμο. Ο Φαραώς ο Παναγιώτης λοιπόν είναι νικητής με 4 πετυχημένες προσπάθειες. Με τον εντυπωσιακότερο τρόπο, την παρέλαση των αντιπροσωπιών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις αλλά και στους υπηκούς αγώνες δεξιοτεχνίας, έκλεισαν οι τρίμερες εκδηλώσεις για την Γκιόστρα ντι Ζάντε 2022. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τους 7 υπότες που διαγωνίστηκαν στο αγώνισμα της Γκιόστρας για να κερδίσουν την αγαπημένη τους δεσποσίνη. We've got our young knights. It just goes to show that the tradition will carry on. Ο κάθε έφηπος έχοντας δεμένο στο μπράτσο το μαντίλι της δεσποσίνης, το επιχειρούσε έφηπος να αποσπάσει με το κοντάρι του ένα κρίκο που κρεμόταν σε αψίδα. Μετά από τις 5 προσπάθειες του κάθε υπότη, ο νικητής έλαβε το έπαθλο, ένα μεσαιωνικό ξύφος, και έκανε τον γύρο του θριάμβου μαζί με τη δεσποσίνη πάνω στο άλογο του. Όμως, έχουμε φτάσει στο 2022. Και δεν είναι μόνο οι υπότες που έχουν σημασία, μεγαλύτερη σημασία ίσως
έχουν και δεσποσίνες. Η γιορτή της Ακίνθου είναι μια μεγάλη, μοναδική στην Ελλάδα πανευρωπαϊκή γιορτή μεσαιωνικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο. Το δρόμο αναβίωσε και πάλι μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και τώρα θα περάσουμε στην Κέρκυρα, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και συγκεκριμένα στο Μουσείο Καποδίστρια, εκεί που βρίσκεται η Διευθύντρια του Μουσείου, η κυρία Ντάρη Κοσκόρη, την οποία ευχαριστούμε που είναι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την χαρά να είστε σήμερα μαζί μας στο Μουσείο, το οποίο έχει ανοίξει εδώ και λίγους μήνες. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε να περάσουμε μαζί το μεσημέρι και να βρισκόμαστε μαζί κάτω από το θόλο των κουκουναριών και να σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα και τον ήχο των τζατζικιών. Πάντως θα θέλαμε να δούμε λίγο και να συστήσουμε, αν θέλετε, και το Μουσείο πρώτα απ' όλα και στους επτανήσους αλλά και σε άλλους φίλους, ας πούμε, του έργου του μεγάλου αυτού προσώπου, του σημαντικού προσώπου, του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Τι είναι αυτό το οποίο θα συναντήσει κανείς σε αυτό το μουσείο, το οποίο η αλήθεια είναι πως έχει λίγα χρόνια ζωής, αλλά παρόλα αυτά έχει κερδίσει εντυπώσεις και μάλιστα διεκδικώντας και διεθνή βραβεία. Έτσι ακριβώς. Το Μουσείο Καποδίστρια, που η πλήρης του επωνυμία είναι Μουσείο Καποδίστρια Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, βρίσκεται στην Κέρκυρα και στεγάζεται σε μία από τις εξοχικές κατοικίες της οικογένειας Καποδίστρια, μία κατοικία με ένα πάρα πολύ όμορφο κτήμα στη μέση Κέρκυρα, με την οποία συνδέθηκε και ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστρια, καθώς εδώ στα νεανικά του χρόνια μία περίοδο. Το μουσείο, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, ιδρύθηκε ναι, μεν το 1981 μετά τη δωρεά της απογόνου της οικογένειας Καποδίστρια, της Μαρίας Καποδίστρια Δεσίλα, σε τρία πνευματικά σωματεία της Κέρκυρας, την Αναγνωστική Εταιρεία, τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας και την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, με σκοπό να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν εδώ το μουσείο. Αλλά στην πραγματικότητα η νέα εποχή και η πλήρης λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε μόλις τον Οκτώβριο του 2017. Άρα το μουσείο μας στην πραγματικότητα τρέχει εδώ και 5 χρόνια και μάλιστα 5 χρόνια που και αυτά είναι λειψά, καθώς με την πανδημία είχαμε μια περιορισμένη λειτουργία ως προς την επίσκεψη. Φέτος ανοίξαμε από τον Απρίλιο, πρωταπριλιά, σαν ψέμα μας φάνηκε, γιατί είχαμε 2 χρόνια με τους περιορισμούς στη λειτουργία να ανοίξουμε άνοιξη και υποδεχόμαστε ξανά κοινό μέσα από τους χώρους μας και τις εγκαταστάσεις μας στην Κέρκυρα, μέσα από αυτό το μοναδικό κτήμα και τη μοναδική έκθεση που έχουμε εδώ πέρα, η οποία παρουσιάζει προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια, τα οποία μάλιστα είναι και η μεγαλύτερη συλλογή προσωπικών αντικειμένων του Καποδίστρια, αλλά και οικογενειακά κειμήλια και ιστορικά έγγραφα και κυβερνητικά έγγραφα και φυσικά, καθώς είμαστε ένα ιστορικό βιογραφικό μουσείο ως τη θεματική του, αλλά ένα απολύτως σύγχρονο μουσείο προς τη λειτουργία μας, έχουμε και μία σειρά από ψηφιακές εφαρμογές και εφαρμόζουμε και αναπτύσσουμε τις υποδομές μας στις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και αυτό που λέμε εμείς εκτός των τυχών, αλλά και άνθρωποι που δεν και επικοινώ και επισκέπτες που πάρα πολύ θα ήθελαν να ανακαλύψουν τον Καποδίστρια, αλλά δεν μπορούν να μας επισκεφθούν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση από το κινητό τους, από το κομπιούτερ τους ή και μέσα στην τάξη. Να περάσουμε τώρα σε αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Διότι η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε δει πως και το μουσείο σας, όπως και πολλά άλλα μουσεία, θέλετε, οργανισμοί, προσπαθούσαν να διατηρήσουν αυτό το κοινό το οποίο είχαν, το οποίο είχε την ανάγκη πραγματικά να επισκεφτεί χώρους, να έχει μία πρόσβαση πληροφορίες μέσω, αν θέλετε, των ψηφιακών εφαρμογών. Και η αλήθεια είναι πως είδαμε πως πλέον στην ιστοσελίδα του μουσείου μπορεί κάποιος να δει και το πέρασμα αυτό το ψηφιακό. Και όντως είναι μια ευκαιρία και για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μακριά, αλλά και, αν θέλετε, και κάποιοι Κερκυραίοι οι οποίοι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία πριν έρθουν εκεί να δουν αυτές τις ωραίες εικόνες και μάλιστα και πράγματα τα οποία πολλές φορές εκεί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι γνωρίζει αρκετά καλά τον Ιωάννη Καποδίστρια, να μαθαίνει ακόμα περισσότερο και για αυτόν, αλλά και για την Επανάσταση του 1821, που νομίζω αυτό πραγματεύεται κιόλας.
Ναι, η πανδημία έδωσε μια μεγάλη ορμή προς τα ψηφιακά και ευτυχώς που παρόλο που περάσαμε αυτή τη μεγάλη πληγή παγκοσμίως, τη ζήσαμε τουλάχιστον σε μια εποχή που υπήρχαν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και μπορούσαμε και εμείς ως φορέας και τόσοι φορείς να επικοινωνούμε, αλλά και ο καθένας στην αγωνία του και στην απομόνωσή του μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ενδιαφέροντα πράγματα και να χρησιμοποιήσει έτσι δημιουργικά αυτό το χρόνο. Για μας ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, η περίοδος του κορονοϊού, καθώς συνέπεσε με την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου ψηφιακού προγράμματος, το οποίο ολοκληρώσαμε, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το επισκεφτεί μέσα από την ιστοσελίδα μας, και στην πραγματικότητα αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Πάρα πολύ σημαντικός είναι ο άξονας για το 1821, δηλαδή και για την επέτειο που όλοι βιώσαμε πέρσι, αλλά και λόγω του κορονοϊού ακόμα και φέτος βλέπουμε παραγωγές που σχετίζονται με αυτό, αλλά και πολύ σημαντικά και για το δικό μας μουσείο να συνδιαλλαγόμαστε με την επικαιρότητα. Είναι και άλλη πτανήση να ρωτήσω πέρα τον Ιάννη Καποδίστρια, δηλαδή, και αυτό ξέρετε είναι κάτι το οποίο πολλές φορές θέλουν οι υπόλοιποι κάτοικοι των επτανήσεων να ψάξουν, δηλαδή και άλλους ανθρώπους οι οποίοι συνείσφεραν σε αυτό το μεγάλο και ιστορικό γεγονός, και όχι μόνο στην Επανάσταση, αν θέλετε και στην διαδικασία ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Όπως τα λέτε ακριβώς, αυτό ακριβώς προσφέραμε. Δηλαδή, πάντα με κεντρική προσωπικότητα τον Ιάννη Καποδίστρια, που μας απασχολεί ιδιαίτερα, κάναμε μία μελέτη, συνεργαστήκαμε ήταν ένα διεπιστημονικό έργο, συνεργαστήκαμε με ιστορικούς που ασχολούνται για τη μετάβαση της ιστορικής πληροφορίας στο ψηφιακό κόσμο, με εταιρείες που ασχολούνται με ψηφιακές εφαρμογές, και φτιάξαμε μια βεντάλια, θα το πω έτσι, ένα πλέγμα. Εντοπίσαμε λοιπόν και παρουσιάζουμε 15 επτανήσιες προσωπικότητες, δηλαδή 15 επτανησίους οι οποίοι δεν είναι η εξαντλητική λίστα των ανθρώπων που την εποχή της Επανάστασης και την εποχή του αγώνα συμβάλλουν και συνδράμουν από την Επτάνησο για τον αγώνα για ελευθερία, αλλά είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Δηλαδή κοιτάξαμε να έχουμε εκπροσώπηση για να δείξουμε τι ήταν η κοινωνία μας και οι άνθρωποι του επτανήσιου χώρου εκείνη την εποχή. Οπότε κοιτάξαμε χαρακτηριστικές προσωπικότητες και παρουσιάζουμε από πολιτικούς, λόγιους, γυναίκες, επαναστάτες, φιλικούς, και μέσα τους και λειτουργούν αυτές οι προσωπικότητες σαν κόμβοι για να μας αφηγηθούν οι ίδιοι μέσα από τα δικά τους γραπτά, μέσα από τη δική τους ζωή, μέσα από τις δικές τους σχέσεις και τις δικές τους αγωνίες, πώς συνέβαλε η Επτάνησος σε όλο αυτό τον αγώνα. Γιατί εμείς το διευρύνουμε και δεν λέμε ότι ο αγώνας είναι μόνο η Επανάσταση, είναι και τα προπαναστατικά χρόνια που προετοιμάζουν την Επανάσταση, που δημιουργούν αυτή την αγωνία. Είναι η ίδια η Επανάσταση, είναι ο αγώνας, είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα που έρχονται από τις τραυματισμένες περιοχές στο χώρο μας. Είναι το φιλελληνικό ρεύμα, το οποίο κινείται και μέσα από τον επτανήσιο χώρο, και είναι φυσικά και οι προσωπικότητες που δίνει η Επτάνησος ως μορφωμένους ανθρώπους, ως ανθρώπους με όραμα για να στελεχώσουν και να δημιουργήσουν το νέο ελεύθερο κράτος της Ελλάδας. Αυτές λοιπόν οι προσωπικότητες παρουσιάζονται και σαν άνθρωποι και σαν κόμβοι και σαν ένα δίκτυο ανθρώπων που επικοινωνεί τις αγωνίες του και δημιουργεί χρήσιμες συνδέσεις, και σαν άνθρωποι που ξεκινάνε και βλέπουμε και μέσα από τις δικές τους αλληλογραφίες πώς γεννιέται ένα νέο λεξιλόγιο, το λέμε εμείς. Και τι εννοούμε ένα λεξιλόγιο? Αυτή η αγωνία για την πατρίδα, για την ελευθερία, για το έθνος. Αυτές είναι όλες έννοιες που διαμορφώνονται στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και είναι έννοιες τις οποίες τις κουβαλάνε άνθρωποι και τις βάζουν ως προτεραιότητες. Και παρακολουθούμε λοιπόν τους Επτανήσους πώς συμβάλλουν σε αυτή την ανάπτυξη του λεξιλογίου που θα γίνει η γλώσσα μας για το νέο μας κράτος. Εδώ να πω, πριν περάσω στο επόμενο ερώτημα, απλά να συμπληρώσω, έτσι επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο, και ένα κομμάτι το οποίο
θεωρώ ότι έχει υποτιμηθεί κάπως, διότι πολλές φορές αυτές οι ζυμώσεις που υπήρξαν προεπαναστατικά, αλλά και μετά την Επανάσταση, έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά, αν θέλετε, την απελευθέρωση υπήρχε ένα ερώτημα ποια είναι η Ελλάδα που θέλουμε, αλλά και πιο πριν υπήρχαν προσπάθειες μέσω κειμένων τότε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ρεύμα. Και πράγματι, αυτή, αν θέλετε, η πνευματική προσφορά των Επτανησίων είναι πολύ σπάνια και είναι πολύ ευχάριστο να αναδεικνύεται. Να προσθέσω όμως και κάτι ακόμα τώρα, να φύγουμε από το ψηφιακό, να πούμε εδώ ότι επισκέπτοντας το site του Μουσείου Καποδίστρια μπορεί κάποιος να δει όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και με αποσπάσματα από τα βίντεο τα οποία είδαμε λίγο πιο πριν. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή είναι και ένα μουσείο το οποίο έχει στο κέντρο τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, έχει πάρα πολλά εκθέματα. Αν μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το οποίο, ή ποια είναι αυτά τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Και αν φυσικά φέτος που επιστρέψαμε σε μια κανονικότητα, βλέπετε μέχρι στιγμής αυτούς τους πρώτους μήνες να υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση, αν θέλετε, και ικανοποίηση και κερκυραίων αλλά και επισκεπτών στο μουσείο. Ναι, η επιστροφή στην κανονικότητα έχει υπάρξει πάρα πολύ συγκινητική. Ο κόσμος έρχεται από τη στιγμή που ανοίξαμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά τα σχολεία και οι μαθητές. Και όχι μόνο, όλες οι ηλικίες φυσικά, αλλά στη νέα γενιά βλέπεις πάρα πολύ τη χαρά και την ελευθερία. Σου την προσφέρουν πάρα πολύ αυθόρμητα. Και εμείς έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που συνδυάζουμε μία ιστορική αφήγηση με έναν υπέροχο φυσικό χώρο, και η αίσθηση της ελευθερίας γίνεται πολύ γλυκιά και πολύ απτή μέσα από την επίσκεψη στο μουσείο μας. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, φέτος θα σας πω το ότι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση δημιουργεί ένα έργο το οποίο παρουσιάζουμε μόνο για το 2022 στη συλλογή μας. Είναι το πιστό αντίγραφο του πορτρέτου του Ιωάννη Καποδίστρια που φιλοτέχνησε ο μεγάλος πορτρετίστας Σερ Τόμας Λόρενς το 1818-1819, και το έχουμε εδώ με τη φροντίδα και την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rothschild. Αυτό το πορτρέτο, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο ωραίο πορτρέτο που έχει δημιουργηθεί ποτέ του Καποδίστρια. Είναι τον 42 και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να θυμηθούμε τη συμβολή του στην παγκόσμια πολιτική σκηνή στις μέρες του, και γιατί ήταν μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Ο αντιβασιλέας της Αγγλίας και ο μετέπειτα βασιλιάς Γεώργιος IV, όταν ιτάται ο Ναπολέοντας, παραγγέλνει από το πιο διάσημο πορτρετίστα της εποχής, τον Σερ Τόμας Λόρενς, να δημιουργήσει τα πορτρέτα των προσωπικότητων, των ανδρών εκείνων που έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό, για να ιτηθεί ο Ναπολέοντας και για να σχεδιαστεί μια ειρήνη για την Ευρώπη. Αυτή η παραγγελία τελικά έφερε ως αποτέλεσμα 28 έργα, 28 πορτρέτα, ανάμεσά τους αυτοκρατόρων, του Πάπα, σπουδαίων στρατηγών και πολιτικών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι ένα από αυτά τα 28 πορτρέτα. Και από το 1830 το έργο αυτό εκτίθεται μόνιμα στο κάστρο του Windsor, στην αίθουσα του Βατερλό, για να θυμόμαστε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία έφερε την ειρήνη στο 19ο αιώνα. Αυτό λοιπόν το έργο για την επέτειο των 200 χρόνων δημιουργήθηκε ξανά ως πιστό αντίγραφο με νέες τεχνολογίες, με 3D εκτύπωση. Είναι μια συγκλονιστική απόδοση και το μουσείο μας το παρουσιάζει για το 2022 με τη φροντίδα του Ιδρύματος Rothschild, που το δημιούργησε κιόλας. Και σας καλώ όλους να έρθετε από κοντά να το δείτε. Νομίζω ότι σου κόβει την ανάσα. Υπέροχα, νομίζω αυτός είναι και ένας καλός επίλογος για τη σύνδεσή μας. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό, διότι ξέρουμε ότι είναι ένα μουσείο το οποίο πολλοί το παρακολουθούν. Πάρτε, όπως είπατε, είναι μικρή η διαδρομή μέχρι στιγμής σε χρόνο, αλλά πολύ μεγάλη, εκτιμούμε, σε προσφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία προσεγγίσαμε στην σημερινή εκπομπή 7x7, ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τα Ιώνα νησιά. Και εδώ τελειώνει η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα.